Σπύρος από το κανάλι Μικρές Διαδρομές Κέρκυρας. Μετά από λίγο καιρό, περίπου 3-4 μήνες, ξεκινάμε με τη Μαρίνα και προσπαθούμε να ξαναπάμε στα ίδια χωριά περίπου. Πήγαμε και το προηγούμενο χειμώνα. Μόνο που αυτή τη φορά θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε επαφή με λίγο παραπάνω κόσμο, άνθρωπους που δημιουργούν κάτι, οτιδήποτε, κάτι τεχνικό. Τώρα πηγαίνουμε σε ένα φίλο στην περιοχή, έξω από τον Άι Μαθιάς του Παραμόνα, να κάνουμε ένα βιντεάκι. Σε κάτι όμορφο, να το δούμε από κοντά. Φτάσαμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό το σπίτι εδώ πέρα δεν το έχω ξαναδεί. Πάνω στο δέντρο, όποιος το βλέπει. Πώς λέγεται το... Το έχω δείξει τόσες φορές.
Δεν τα έχω δει. Άλλο να μου το έχεις δείξει και άλλο να έρθω να το δω. Πώς το λες το σημείο? Το ονομάμαι εδώ. Αυτό. Μαργαρίτης. Βρεθήκαμε. Να το πούμε, ξυλόσπιτο, ε. Δεντρόσπιτο μάλλον. Ναι, δεντρόσπιτο είναι. Λοιπόν, βρεθήκαμε εδώ στο φίλο μου το Μαργαρίτη που έχει και ένα ωραίο δεντρόσπιτο. Πόσο μεγάλο είναι η Μαργαρίτη? 33. Πόσο ο Χριστός. 33 τετραγωνικά, ε. Μάλιστα. Έχει κάνει δουλειά ο άνθρωπος. Τώρα είναι τέλος, έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Οπότε σιγά σιγά όλα επανέρχονται στο φυσικό τους ρυθμό και χρώμα. Τι ωραία. Πού? Πού από πάνω. Ωραία. Λοιπόν, ακόμα έχει τη θερμοκρασία. Η γάτη, μπάγκα με το που πήρε στο μαχαίρι, ήρθαν όλοι οι γάτοι. Ε, τέλειο, το μαθαίνω, θα το βάλουμε μέσα από αυτό. Βλέπεις, αυτό εδώ. Αυτό σου λέγε, φαντάζεσαι το κέντρο. Ναι. Ή θα μπορεί να πεις, άνοιξε το λίγο, εσύ. Άνοιξε το λίγο. Για να το ανοίξω, έτσι. Ναι. Πολύ όμορφο είναι. Συγγνώμη για το φωτισμό, μέχρι να τα μάθουμε θέλει λίγο χρόνο. Μάλιστα και η βεράντα. Τι εννοείς? Είμαι έγκυος, στο έχω πει, δεν με πιστεύει κανένας ρε. Α, λοιπόν στο βάθος είναι η θάλασσα και η παραλία του Παραμόνα, ε. Ναι, ναι. Ε, τούτο εδώ τώρα. Ε, ούτω. Παιδιά, δεν υπάρχει το. Η κατασκευή είναι τελείως προσωπική. Πρωτότυπη και λειτουργικότατη. Άρα θα προσπαθήσω να μπω και στο ξυλόσπιτο, στο δεντρόσπιτο μάλλον. Ο κορμός κρατάει ενωμένο τη σκεπή όλη και κατ' επέκταση λειτουργεί και σαν οτιδήποτε, δεν ξέρω. Τι όμως, αυτά τα έχει κάνει όλα με τα χέρια. Το βλέπω, το βλέπω. Το βλέπω. Χειροποίητο το τραπέζι από ξύλο ελιάς είναι η επιφάνεια, έτσι. Η κουζίνα, όχι και ένα απορροφητήρα. Απορροφητήρα και ξύλινο.
Δεν ξέρω πώς το έχει κάνει, μάλλον με πλέγμα και τσιμεντάκι. Και... Σου αρέσει? Πολύ. Βλέπεις που σου λέω, έλα να το δεις. Πολύ, Σπύρο. Ξέρω που θα ζούσεις άνετα εδώ. Ανέπηκε τα γκλάστρα. Ανέπω και λίγο στο... Δεν τα πάρω, αλλά ό,τι ξύλινη κατασκευή υπάρχει στο χώρο είναι δουλεμένη από το φίλο μου τον Μαργαρίτη και είναι τα περισσότερα νομίζω να από ξύλο ελιάς. Αυτό είναι πέτρα, έτσι. Καρέκλα. Για πάμε να ανέβουμε και λίγο πάνω να το δούμε. Ψιψίνια. Να ξανάρθω. Λοιπόν, ανεβαίνουμε λίγο πάνω. Το σπίτι είναι στηριγμένο, στερεωμένο ή στηριγμένο σε μία, δύο, τρεις ελιές. Για πιάστε λίγο. Αυτό είναι σαν... Αυτό είναι το κλαδί. Κοίτα πώς θες. Και το έχει κάνει κάγκελο, ναι. Ναι. Για. Το κλαδί έχει γίνει κάγκελο. Παλιά ξύλα. Έχουν την πατίνα, την original, είναι σκάλα. Βλέπω ξύλα εδώ, ναι. Που σημαίνει ότι υπάρχει και σόμπα πάνω για το χειμώνα. Ξυλόσομπα. Μπαταρία έχει για ρεύμα. Προχωράμε. Το σπίτι είπες κουνάει το χειμώνα που και που με κάναν αέρα όμορφο. Τώρα είμαστε πάνω στα δέντρα. Ναι. Ακούμε έξω. Είμαστε, η εποχή τώρα είναι Οκτώβρης. Η ώρα είναι αργάμιση. Οπότε ό,τι προλάβουμε λίγο πριν πέσει ο ήλιος. Υπάρχει το διχτάκι για τα κουνούπια. Κοιτάξτε την ένωση που έχει πάνω. Παράθυρα, ήρω, ήρω. Με την ηλιά. Ενωμένα με την ηλιά. Ο φίλος μου λέει ότι όταν φυσάει, κουνάει λίγο το σπίτι όλο. Αλλά χωρίς κίνδυνο εννοείται. Πέτρα. Ναι. Βάζεται και μία μικρή κούνια. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Όχι. Το πιο φυσικό και όμορφο πράγμα. Για να δούμε και το πίσω εδώ. Και το γύρω γύρω έχει παράθυρα κρεμάστρα. Ναι. Είναι όλο διαμπερές από τα παράθυρα. Εδώ θα πρέπει να είναι σαλόν. Πάνω έχει το τζάμι. Ποιος θέλει να βλέπει είτε βράδυ τα αστεράκια, είτε την ημέρα τον ήλιο, υπάρχουν πολλές, πολλά ανοίγματα με τζάμι. Κοίτα, φωτιστικό. Παράφια. Φωτιστικό αυτό εδώ. Σπύρο. Αλλά κάτσε, γιατί έχει μία λεπτομέρεια. Για να βγάλει το τέτοιο, το ναι, κερί. Ναι, έχεις δίκιο, ναι. Κοίτα, τι ωραία. Πολύ όμορφο κι αυτό. Ναι, τακ, το κλείνεις. Mm. Πολύ όμορφο. Και η σόμπα εδώ, η μασίνα η λεγόμενη. Μάλλον θα είναι λειτουργική το χειμώνα αυτή. Ναι. Από την βλέπω. Τώρα το κρατάει το χειμώνα αυτό το ξύλο. Το βγάζει μάλλον. Τώρα το έχει γεράφει, ας πούμε. Mm-hmm. Να και το μπουρί εδώ από εδώ βγαίνει, παιδιά. Δεν υπάρχει. Πάμε να δούμε. Εδώ πίσω είναι για να αλλάζεις μάλλον. Μπάνιο. Είναι πολύ ωραίο εδώ. Ναι. Α, εδώ έχει ένα μπάνιο. Ναι. Απλό και όμορφο. Το νερό. Τη βρυσούλα εκεί. Όσο χρειάζεται, ρε παιδί. Ακριβώς. Όσο χρειάζεται ο άνθρωπος. Το μέγεθος του σπιτιού είναι 35. Είναι 33, 34, 35 τετραγωνικά. Είναι κλειστό τώρα, έχει κλείσει γι' αυτό.
είναι και λίγο αφημένο, ναι, και το κρεβάτι. Ναι. Αλλιώς είναι πάρα πολύ περιποιημένο. Έχω δει φωτογραφίες. Το νοικιάζεται το καλοκαίρι. Ναι, νοικιάζεται το καλοκαίρι αυτό. Airbnb. Mm. Νομίζω Airbnb. Και ακριβό πέρα. Δεντρόσπιτο, μαργαρίτες, κάπως έτσι το ψάχνουν, θα μας το πει. Αξίζει πάρα πολύ, δεν το συζητάμε. Πραγματικά είναι ένα παράδεισο. Ναι. Δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω. Έκανε δουλειά ο άνθρωπος. Το λέω και το εννοώ. Το έχεις ξαναδεί αυτό? Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Για πες μας τη γνώμη σου. Έχω μείνει. Δεν έχω λόγια. Έχω μείνει. Δεν υπάρχει. Ωραία, πραγματικά. Πραγματικά. Αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω. Δεν βρίσκω λέξη. Θα μας πει κάποια πράγματα τώρα που θα κατέβουμε κάτω. Ήλθα για να δω κατασκευές δικές του, πιο μικρές σε μέγεθος, φτιαγμένες από ξύλα. Τελικά αυτή η κατασκευή από μόνη της αξίζει όλα τα λεφτά. Ναι, 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 πάρα πολύ. Και καλή δουλειά και όμορφη και απίστευτη. Δεν υπάρχει. Βρήκε τα σημεία, πολύ όμορφα. Μου είχε πει. Το καλοκαίρι εδώ πέρα. Η περιοχή γύρω-γύρω έχει ελιές, έχει τα πάντα. Μάλιστα. Το ύψος είναι περίπου 10 μέτρα είναι. Για να κατέβουμε κάτω σιγά σιγά. Όλα τα λεφτά είναι καταπακτή που είναι παλιά πόρτα, την οποία ξεκλειδώνει ή κατεβαίνει και κλείνει το καπάκι αυτή η τρύπα. Οπότε απομονώνει το πάνω χώρο. Φοβερή και η αποχέτευση περνάει μέσα από την με κάποιο τρόπο στην κουφάλα της ελιάς. Ωραία. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Κοιτάξτε. Πού είναι στημένο το σπίτι, σε τι περιβάλλον. Μάλιστα. Οι φράχτες. Πολύ ωραίο. Τον Άγιο. Τώρα δεν είναι όλοι δύο τρεις μέρες είναι. Δεν είναι περισσότεροι, λίγοι είναι και στις 5 μέρες. Και σπάνια 10 μέρες, γιατί 10 μέρες βλέπεις κόσμο που δεν θέλει τίποτα, ούτε να τους πειράξεις κάτι, να πέφτουν τα φύλλα, να γεμίσει εδώ πέρα, να φαίνεται ο χρόνος τους. Πώς το βρίσκει κάποιος στο Airbnb, το έχεις? Στο Airbnb το έχεις? Airbnb, Μαργαρίτης και Booking, Μαργαρίτης Treehouse. Και στο Booking. Και στο Google. Στο Google. Δεν τρώσπε το, άμα χτυπήσε το τρώσπε το βγαίνει. Φέτος πώς πήγε. Τα χαιρετούμε. Λέω μην πάει και φίλο, αλήθεια λέω. Πάλι σήμερα το πρωί με αυτό το καιρό που έκανε, που έβρεξε λίγο και τέτοια, με πιάνανε πάλι τα διαόλια. Τι κάνω εγώ τώρα, τι θα κάνω εγώ τώρα. Γιατί είναι για μπροστά έχουμε χρόνο, πολύ ας πούμε, δεν είναι. Και κόσμος που έρχεται, ας πούμε, ξέρω εγώ κάποιες φορές που έχει έρθει και εγώ κάτω. Κάτι θα κάνετε, κάτι θα φτιάξετε. Όχι, και εγώ μένω κάτω, δηλαδή. Mm. Ήταν κόσμο που ήταν. Του αρέσει να γυρνάει. Μόνο αυτό το σπίτι νοικιάζει ή τι? Όχι, όλο το νοικιάζω. Δεν φεύγω εγώ από εδώ. Αλλά ήταν ο κόσμο που ήρθε, δεν έδεχε τίποτα να μείνω κι εγώ κάτω. Είμαστε. Μια παρέα. Ναι, μια παρέα. Δεν είχαν και αυτοκίνητο και πάμε να πούμε όλοι μαζί. Πακέτο. Οπότε έχει δύο βασικά. Έχει το αυτό που είναι κάτω και αυτό που είναι εδώ στο δέντρο. Δύο. Και τέσσερα δεν είναι. Δεν νοικιάζω μόνο αυτό.
Μία τιμή. Α, τον νοικιάς πακέτο. Μία τιμή. Ε, τι λένε. Και αυτό λέω, δηλαδή βλέπεις άλλα... Είναι κάτι μοναδικό σπίρα. Βλέπεις ψίζει. Άλλα δεντρόσπιτα, ας πούμε, ξέρω, και λέει 200 με ένα δεντρόσπιτα και τελείωσε, ας πούμε, ξέρω, καταλάβεις. Κι αλλού, και είναι και το κρασί έξτρα, το κρασί. Παίρνει και το κρασί. Ποιο, δεν είναι θέμα ότι είναι, καμία σχέση με το κρασί. Σου λέω, μου αρέσει εμένα και το κάνω, αλήθεια σου λέω, δεν το κάνω τώρα γιατί... Και τις περισσότερες φορές έρχονται γύρω στις 3 η ώρα, πηγαίνω και παίρνω κανένα ψαράκι, τρώμε όλοι μαζί εδώ. Το κρασί είναι φοβερό, παιδιά, δεν ξέρω, όλα είναι με χαρά, αλλά αυτό είναι το κερασάκι στην τούρτα. Αυτό είναι κορμός από μέσα, έτσι. Αυτό είναι άμα θαλάσσις. Οκ. Από μέσα έχει πλέγμα. Για να μην σκάσει, ναι. Για να μην σκάσει. Και το πέρασε όλο, γιατί... Είναι και θέμα μόνο οπτικής, είναι αυτό ήταν το θέμα, θέμα μορφή. Έχει και από εκεί. Για να μην σαπίσει. Αφού είναι σάπιο, σαπίζει αυτό. Αυτό θα, σε λίγο θα φύγει όλος ο κορμός από μέσα, θα έχει σαπίσει όλο. Και θα μείνει το απέξω. Και θα μείνει το απέξω. Σαν καλούπι, σαν καλούπι. Και θα ξαναπεράσω άλλο ένα χέρι τώρα, ξέρω, για να είναι πιο δυνατό. Πινέλο, ε. Όχι πινέλο. Το ξύλο. Ξανά επλέγμα, ξανά τσιμετογονία με... Πάνω από αυτό, όχι, δεν... Πάνω από αυτό. Να μην φύγουν και οι γραμμές που έχει πάνω το ξύλο, καταλάβεις. Οι ντομάτες δικές σου είναι. Ναι. Υποψήφιες ντομάτες. Όλα άνθρωπος είναι. Όλα, όταν λέμε όλα. Προσπαθώ, δηλαδή, για επιβίωση, έτσι είναι. Όλη η κατάσταση είναι και επιβίωση. Και κόσμος να μην έρθει, λες, από εδώ και πέρα θα βάλεις. Συναγερμό θα πρέπει να βάλεις από εδώ και πέρα. Ναι. Για τις ντομάτες, όχι για τίποτα άλλο. Ντομάτες, ελιές. Ακούω διάφορα εκεί. Ελιές. Εντάξει, θα προσβάλλω ένα λάγιο, είναι χαμός. Δεν πειράζει, να έχει λίγο αξία, γιατί τσάμπα το δυνάμε. Ναι. Εκεί στην Αρτίνη ξεκινάνε τώρα για καθαρίζουν τις ζούγκλες. Καλή τώρα είναι όμως καλή. Επιστροφή θα είναι πολύ καλή. Ναι, με 10 και 15 ευρώ το κιλό. Η ταινία θα κάνει καλό στον κόσμο αυτό. Θα ξεκινήσει λίγο πιο δυνατά, πιο. Όχι. Εμείς αγρότες και αγρότες είμαστε. Δεν είμαστε με τουρισμό. Δεν είναι μια όρο, ρε παιδί μου. Όχι, η εκδίκηση της Γευτιάς είναι τώρα. Ή της Αγροτιάς. Πάρ' το όπως θέλεις. Τώρα πού θα καταλήξει δεν ξέρει. Από αυτό μεγαλώσαμε. Από τα αγοράφια μας, από τα έτσι μας, τα αγιές μας. Σου κόψαμε και λέει κολοκυθάκια είναι εκεί στην τσάντα. Και δύο αγκουράκια και μια ντεματίτσα εκεί είναι να τα πάρεις. Έχουμε και ένα κεπάκι κι άλλο από κάτω. Εκεί στο παράθυρο. Λοιπόν, επειδή νύχθωσε, λέω μια καλή νύχτα και τα λέμε άλλη στιγμή.